Νέα πανελλαδική δημοσκόπηση της Kappa Research που έγινε για λογαριασμό της εφημερίδας το βήμα της Κυριακής παρουσιάζει ενδιαφέροντα ευρήματα για το πολιτικό σκηνικό. Στην πρόθεση ψήφου, με τα υφιστάμενα δεδομένα, ο ΣΥΡΙΖΑ λαμβάνει 16,6%, η Νέα Δημοκρατία 27,7%, η Χρυσή Αυγή 6,5%, η Δημοκρατική Συμπαράταξη 6,9%, το ΚΚΕ 6,1%, ενώ τα άλλα κόμματα βρίσκονται κάτω από το όριο του 3%. Η αδιευκρίνηστη ψήφος αγγίζει το ποσοστό του 26,6%. Στην παράσταση νίκης, η Νέα Δημοκρατία λαμβάνει το 57% ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ το 23,5%. Όταν στη δημοσκόπηση συμπεριλαμβάνεται το νέο κόμμα της κεντροαριστεράς, λαμβάνει 10,4%, ο ΣΥΡΙΖΑ 16,3%, η Νέα Δημοκρατία 22%, η Χρυσή Αυγή 6,6%, το ΚΚΕ 6%, τα άλλα κόμματα είναι κάτω από το 3%, ενώ η αδιευκρίνηστη ψήφος αγγίζει το 26,5%. Όλοι μας δουλεύουν, οπότε ας το καλύτερο. Και King Bob και αυτός άλλος και όποιος βγει, τα ρήφα είναι. Στο τέλος ξερίζουμε τα πρώτα, θα γίνουν εκλογές, θα δούμε ποιος θα είναι πρώτος. Για να μπορεί να κάνει αυτοδύναμη κυβέρνηση. Καταλληλότερος για πρωθυπουργός θεωρείται ο Κυριάκος Μητσοτάκης με 31%, ενώ για τον Αλέξη Τσίπρα πιστεύει το ίδιο το 23,5%. Το 42% απαντά κανένας εκ των δύο. Η πολιτική είναι το ίδιο για μένα. Αυτό είναι το σχολείο μου. Έτσι πως είναι η κατάσταση, ούτε δημοσκόπηση έχει τίποτα. Το ίδιο πράγμα είναι. Το ίδιο πράγμα. Άλλα μας έταζε ο Τσίπρας. Άλλα βγήκανε, το ίδιο κάνει η Νέα Δημοκρατία. Αυτά όλα είναι υπογεγραμμένα. Το είπε και ο Σόιμπλε, το είπε και η Μέρκελ, το είπαν όλοι. Ότι όποια κυβέρνηση και να βγει, πρέπει να εφαρμοσούν τα μέτρα. Επίσης, στο Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης προσέφυγε η Νέα Δημοκρατία με στόχο τη διασφάλιση της νομιμότητας δημοσκοπήσεων έπειτα από τη δημοσιοποίηση δημοσκόπησης της εταιρείας Common View. Η προσφυγή έγινε εγγράφως με επιστολή του Διευθυντή του Γραφείου του Πρόεδρου της Νέας Δημοκρατίας Μιχάλη Μπεκίρη προς τον Πρόεδρο του ΕΣΟΥΡΟΥ Αθανάσου Κουτρουμάνου. Την ίδια ώρα, ήδη οι πρώτες επιπτώσεις από τη ρήπανση που προκάλεσε η πετρελαίο κοιλίδα είναι εμφανής. Το παραλιακό μέτωπο έχει αδειάσει από λουόμενους και οι επισκέπτες, ενώ παραλιακές επιχειρήσεις μέσα σε μια ημέρα είδαν να χάνουν πελάτες και ουσιαστικά να υπολειτουργούν, καθώς η δισοδεία από το μαζούτ δεν επιτρέπει στους πελάτες να πάνε για καφέ, φαγητό κτλ. Το χειρότερο πλήγμα όμως το δέχτηκαν οι επαγγελματίες ψαράδες, οι οποίοι μένουν πλέον στη στεριά, κοιτάζοντας τα καΐκια τους να είναι δεμένα στις μαρίνες, αφού το ψάρεμα στην περιοχή του Σαρονικού είναι απαγορευτικό και οι ίδιοι χάνουν πλέον και το μεροκάματο. Απαγορευτικό επίσης είναι και το μπάνιο για τους λουόμενους. Ωστόσο, ο βουλευτής των Ανεξάρτητων Ελλήνων, Αθανάσιος Παπαχριστόπουλος, λέει ότι πήγε να κολυμπήσει στη Βούλα, ενώ πολιτική θύελα έχει ξεσπάσει με αφορμή την πετρελαιοκοιλίδα. Σήμερα, επειδή έχω ένα πρόβλημα με το πόδι μου, έκοψα τον τετρακέφαλο, πρέπει να κάνω φυσικοθεραπεία και να κάνω μπάνιο. Πήγα στη Βούλα. Σας πληροφορώ ότι δεν βρήκα καμία κοιλίδα. Σας το λέω ευθέως. Εγώ προσωπικά ήμουν στη Βούλα και έκανα μπάνιο. Οποιαδήποτε ευρωπαϊκή χώρα. Ο αρμόδιος υπουργός θα είχε ή παραιτηθεί ή αποπεμφθεί. Βέβαια η ευθύνη είναι συνολική για την κυβέρνηση αυτή. Γιατί αντέδρασε για άλλη μια φορά με χαρακτηριστική καθυστέρηση. Αλλά στην κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ η έννοια της πολιτικής ευθυξίας απλά δεν υπάρχει. Ό,τι και να συμβεί σε ένα υπουργείο, την πολιτική ευθύνη την έχει ο υπουργός. Αυτός είναι το πολιτικό πρόσωπο. Για να έχουν πολιτικές και επιχειρησιακές ευθύνες. Και θα πρέπει αυτές να αναδειχθούν. Δεν μπορεί αυτή η κυβέρνηση, όταν ο Πρωθυπουργός ο ίδιος λέει ότι είχε αυταπάτες, έκανε μεγάλα σφάλματα, έκανε λάθος επιλογές συνεργατών, κανείς να μην φταίει ποτέ και κανείς τελικά να μην αναλαμβάνει την ευθύνη. Βεβαίως υπάρχει ευθύνη της κυβέρνησης, γιατί υπηρετεί τις ανάγκες των εφοπλιστών για όλο και μεγαλύτερη κερδοφορία, επιτρέποντας να κυκλοφορούν σαπάκια με ελλιπή σύνθεση εργαζομένων και έλλειψη κάθε ελέγχου. Για να σηκώσουν το γάντι από τα μανίκια σας, κυρίες και κύριοι υπουργοί, θα στάζει μαζούτ, θα στάζει ανευθυνότητα και θα στάζει ανικανότητα.